ενώνουν τη φωνή τους με τον αγροτικό κόσμο της υπόλοιπης Ελλάδας. Οι αγρότες των Χανίων που διεκδικούν αγωνιστικά μείωση του κόστους παραγωγής, αλλαγή του κανονισμού αποζημίωσης του ΕΛΓΑ και μέτρα στήριξης του πρωτογενή τομέα. Από την αντιπεριφέρεια Χανίων διαδήλωσαν υποβροχή ενάντια στις πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν, όπως είπαν, σε αφανισμό τον αγροτικό κόσμο. Δεν πρόκειται να μπορέσουμε να επιβιώσουμε στα χωριά μας. Έχουν κοπεί από τις εξωτικές, από τις αποζημιώσεις, αγροτικές αποζημιώσεις, περίπου πανελλαδικά 250 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά λείπουν από το τζίρο, το καθημερινότητά μας. Ζητάμε να μειωθεί το πετρέλαιο. Τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει όχι και έχει τόσους εξοπλισμούς, δίνει τώρα 2 εκατομμύρια, που δεν τρέπεται να βγαίνει και να το λέει αυτή την εποχή που είναι ο κόσμος στη δρόμους. Εκπρόσωποι της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομουχανίων έκαναν λόγο για μεγάλες καταστροφές στη φετινή παραγωγή σε όλες τις δενδρόδεις καλλιέργειες λόγω της ανομβρίας των προηγούμενων μηνών και των υψηλών θερμοκρασιών. Όλα αυτά συντέλεσαν στο να μην μείνει πάλι τίποτα στην τσέπη του αγρότη. Επίσης η ακαρπία και η κακή δακοκτονία έφεραν μείωση στο εισόδημα κατά πολύ και γι' αυτό και είναι δίκαιο το αίτημά μας για τα 200 ευρώ αναστρέμα, νομίζω. Ακόμη και στην παραγωγή ελαιολάδου, όπου οι τιμές φέτος ήταν σε υψηλά επίπεδα, δεν καταγράφεται η προσδοκόμενη αύξηση του κέρδους εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής. Το λάδι μπορεί να είναι πανάκριβο, αλλά εμείς δεν πουλήσαμε λάδι, περισσότεροι από εμάς. Δεν υπήρχε λάδι, είχε καταστραφεί. Γι' αυτό το λόγο είχαν η ακαρπία, όπως επίσης υπάρχει και η ακαρπία σε όλα τα δέντρα, στα κάστανα. Υπάρχει ακαρπία στα πορτοκάλια που είναι πολύ μικρά και δεν είναι εμπορεύσιμα. Σε αδιέξοδο έχουν βρεθεί και οι παραγωγοί θερμοκηπιακών καλλιεργειών που έχουν αντιμετωπίσουν επιπλέον την έλλειψη εργατικών χεριών. Δεν έρχονται, κάνουμε χιλιάδες προσκλήσεις εργατικού για να έρθουν εργάτες γης στη χώρα μας και δεν έρχονται. Πάνε στην πρεσβεία την ελληνική στις πατρίδες τους και τσικόβουνε, δεν ξέρουμε το λόγο, που είναι γνώστες η κυβέρνηση. Δυστυχώς, εάν δεν δώσει λύση άμεση στα προβλήματά μας, δεν θα μπορούμε πλέον να καλλιεργήσουμε. Οι συνδικαλιστές του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα στα Χανιά μίλησαν για συρρήκνωση του εισοδήματός τους τη στιγμή που παραμένουν στα ύψη τα κόστη παραγωγής, οι τιμές των καυσίμων, των αγροεφοδίων και των τροφών για τα εγωπρόβατα. Το 50 ευρώ το φωσφορική αμμονία έκανε 15 ευρώ, τώρα κάνει το 40 με 60, ξέρω εγώ 70. Έκανε 16 ευρώ και έκανε τόσο. Πώς δεν αντέξουμε. Στο πλευρό των αγροτών βρίσκεται το εργατικό κέντρο με τα μέλη της διοίκησης να καταγγέλουν την απουσία θεσμικών από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Δεν βλέπω κανέναν από τους δήμαρχους του νομού να στέκουν δίπλα τους, δίπλα στις αγωνίες τους, δίπλα στα θέλω τους, δίπλα στα αδιέξοδά τους. Εμείς εκφράζουμε σαν εργατικό κίνημα την αλληλεγγύη μας και θα είμαστε πάντα δίπλα τους, στους πατέρες μας, στους θείους μας, στα αδέρφια μας. Αντιπροσωπεία των αγροτών επέδωσε ψήφισμα στον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, θέτοντας εκ νέου το πλαίσιο των ετοιμάτων τους. Προειδοποίησαν δε με δυναμικότερες κινητοποιήσεις, ανακοινώνοντας καταρχήν σύσκεψη τη Δευτέρα στα μεγάλα χωράφια για να αποφασιστεί κλείσιμο της Εθνικής Οδού.